Survivor spoiler, τι και αν ο James Καφετζής είχε αποκαλέσει τον Αλέξη Παπά ανήθικο και ότι θα τον ψήφιζε συνέχεια μέχρι να αποχωρήσει, ετοιμάζεται για μια κολοτούμπα μεγατόνων. Τι έχουμε εδώ, σύμφωνα με την εκπομπή Ευτυχείτε του OPN, ο Ροδίτης παίκτης αναμένεται στα επόμενα επεισόδια να προσεγγίσει τον Αλέξη Παπά ώστε να τον βάλει στην υποομάδα του, ώστε να τη δυναμώσει και να κυριαρχήσει έναντι της ομάδας του Σάκη Κατσούλη. Πληροφορίες αναφέρουν πως άνθρωπος της παραγωγής σφύριξε στον James ότι ενδέχεται να επιστρέψει ο Chris Tamouli στο παιχνίδι και θέλει να πάρει με το μέρος του τον Αλέξη Παπά πριν συμβεί αυτό, ώστε να απορροφήσει και τον Chris μόλις εκείνος μπει στο παιχνίδι. Από την άλλη, η υποομάδα του Σάκη Κατσούλη έχει αποδυναμωθεί, καθώς σε λίγες μέρες έχουν αποχωρήσει οι Γιώργος Σταυλαδάκης και Πάνος Καλίδης που ήταν με το μέρος του. Επομένως, η υποομάδα του James, αν τσιμπήσει τον Αλέξη Παπά, τότε θα είναι πιο δυνατή και οι υποψήφοι της εβδομάδας σε χαμένες ασυλίες θα βγαίνουν από την δική. Survivor spoiler 19 Μαρτίου, η μεγάλη απόφαση της παραγωγής, τέλος η οικειοθελής αποχωρήσει. Survivor spoiler, ποια είναι η μεγάλη απόφαση της παραγωγής του Survivor ώστε να μπει ένα τέλος της οικειοθελής αποχωρήσεις, το athensmagazine.gr σας έχει το ρεπορτάζ. Φέτος δύο πράγματα έχουν συντελέσει ώστε να έχουμε τόσες πολλές οικειοθελείς αποχωρήσεις, πρώτον ότι είναι το πιο απαιτητικό από τα 4 που έχουν υπάρξει και δεύτερον ότι η παραγωγή δεν έκανε σωστή επιλογή παικτών και κυρίως διασύμων, αφού από την αρχική κόκκινη ομάδα είναι οι περισσότεροι που έχουν αποχωρήσει οικειοθελώς. Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις είναι κάτι που έχει προβληματίσει έντονα την παραγωγή και ψάχνει τρόπους για να μην υπάρξει άλλη. Ήδη το reality πάει πίσω από το πλάνο να τραβήξει το Survivor μέχρι τα μέσα του καλοκαιριού, δεν μπορεί να συμβεί με το υπάρχον υλικό, έτσι αρχίζουν σιγά σιγά να μπαίνουν παλιοί παίκτες, με πρώτο τον Chris Tamouli. Survivor spoiler, ποια είναι η απόφαση της παραγωγής. Πάμε τώρα στο πλάνο της παραγωγής. Οι περισσότερες αποχωρήσεις ήταν από αδυναμία και έλλειψη φαγητού, με εξαίρεση την Σοφία Μαργαρίτη, δεν αποχώρησε άλλος παίκτης από τραυματισμό, οπότε η παραγωγή κοιτάει πως θα ελαττώσει τις αποχωρήσεις, πως θα γίνει αυτό, ενισχύοντας τα έπαθλα. Στα επόμενα αγωνίσματα θα δούμε πιο εντυπωσιακά έπαθλα φαγητού αλλά και κάποιων άλλων ανέσεων, όπως ντους και κρεβάτια, όμως αυτά θα γίνουν μετά την ένωση, γι' αυτό τον λόγο αναμένεται να γίνει και νωρίτερα η ένωση των ομάδων. Μάλιστα, πληροφορίες που φυσικά δεν πρόκειται να επιβεβαιωθούν αναφέρουν οι άνθρωποι της παραγωγής στη Ζούλα και πίσω από τις κάμερες θα δίνουν κάποιες επιπλέον βιταμίνες σε παίκτες που δεν είναι σε καλή κατάσταση από φυσική κατάσταση αλλά και ψυχολογικά. Επίσης, αναμένεται όταν ένας παίκτης φτάνει στα όρια του να τον αφήνουν να επικοινωνεί με την οικογένεια του, κάτι που ωστόσο μέχρι σήμερα έχει συμβεί σε αρκετές περιπτώσεις παρότι δεν το έχουν βγάλει προς τα έξω. Όπως και να έχει, η παραγωγή είναι αποφασισμένη να φτιάξει κάπως τις συνθήκες διαβίωσης των παικτών, ώστε να μην υπάρξουν επιπλέον οικειοθελείς αποχωρήσεις από το Survivor.